Λοιπόν, καλησπέρα. Γήπεδο Πικερμίου. Πρώτη αγωνιστική. Development 2. Cannonball με την ομαδάρα του Μπάμπη Τσίτσιρα. Απόψε εδώ. Γνώστες ομάδες και οι δύο. Οι Οράνοι έχουν κάποιες προσθήκες καινούργιες. Με περισσότερο κόσμο. Χωρίς σκορά ακόμα. Σουδιατρής. Βάλω στο σίδερο. Μαζέψε το αμυντικό. Η ομάδα των Χριστοπουλέων. Χριστόπουλος Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος του Σεραφείμ. Και ο Δημήτρης με το πρώτο καλάθι από το νούμερο 16, τον Καραμπά. Ποιος θα ανοίξει το σκορ. Κύριος Μινάς με την μπάλα. Προσθήκη από τους Indians. Δεν έχει προχωρήσει από την ομάδα των Indians. Προεδρεύει εκεί. Τον έπεισε ο Τσίτσιρας και ήρθε. Χριστόπουλος με το αριστερό θα κάνει το 4-0. Το νούμερο 7. Της κάνει μπολ. Μπάλα χαμηλά. Σουδιά 2 από τα 5. Ας το πω. Από Σκενδέρογλου. Το 4-0 θα παραμείνει, επαναλαμβάνω, πρεμιέρα για την D2. Χριστόπουλος. Στοχίσουν οι γηπεδούχοι για να δούμε αν θα πετύχουν το πρώτο τους καλάθι. Οι Οράνοι δεν θα τα καταφέρουν. Θα πάρουν την επιθετικό rebound, θα ανανεώσουν την επίθεση. Νας θα περάσει την μπάλα χαμηλά στο Σκενδέρογλου. Εκείνος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να πετύχει τους πρώτους του πόντους αλλά και αυτούς της ομάδας του. Θα μειώσουν σε 2. Χριστόπουλος το σπίτι. Θέλησε να περάσει την μπάλα στον Μπελαφάντη. Αυτό δεν συνέβη ποτέ εν τέλει. Κινάς θα τρέξει στο γήπεδο για 3. Αμπουτζής. Αυτός. Βλέψει με νέο την μπάλα. Βλέψει με 1. Στον πυλικό, ούτε τώρα. Ένα, δύο βηματάκια και καλά φύγα από το νούμερο 16, τον Καραμπά, ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό του καλάθι. 4 πόντους μετράει.
Σαμπουτζής. Το σπίτι. Τα κάνει όλα καλά. Μας τα χάλασε στο τελείωμα. Πέντε και 19 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάντα μπροστά η Χάνιμπολ. Σαμπουτζής. Σκεντέρομπλου. Μινάς για τρεις. Σίδερο η μπάλα. Επιθετικό από τον Ναρλή. Ο οποίος θα πάρει την μπάλα από Σκεντέρομπλου. Έξι δευτερόλεπτα. Έπρεπε να την πάρει αυτό στην προσπάθεια. Για να προχωρήσει σε μια πιο safe επιλογή. Τα αντίπαλα σώματα ήταν πολλά. Για να περάσει η πάσα η οποία επέλεξε. Ελαφάντης. Το Βέρομπλου θα γυρίσει, θα πάρει εν τέλει το φάουλ από τον Δελαφάντη, έχω την εντύπωση. Το Θανάση. Σκεντέρο Βλίδα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άφορο στην πρώτη. Στόχο στη δεύτερη. Double score έχουμε εδώ στο πλήσιο του Πεκερνίου. 23. Μετά την δεύτερη εύστοχη βολή του Σκεντέρο Βλίδα. Ελεφάντης θα σκορπίσει. Καραμπάς θα μαζέψει το επιθετικό. Χριστόπουλος. Ελεφάντη παραμένει στον τέλο. 7 δευτερολέπτων τώρα για τους γηπεδούχους. Για να δούμε τι θα σκορπιστούν σε αυτό το χρόνο που τους απομένει. Χριστόπουλος για 2. Σίδερο η μπάλα. Πάρα πολύ ψηλά. Ο Γιάννης, ο έτερος Χριστοπουλός. Και η ομάδα των Χριστοπουλέων το έχουμε πει. Ο Ελεφάντης μπερδεύτηκε. Έδωσε στο Σαμπουτζή. Ο Μινάς έχει φύγει ήδη στον εκκληρασμό. Πίσει την μπάλα στο καλάθι. Και θα μειώσει στον πόντο. Έξι, πέντε. Ελεφάρις για δύο. Στοχος. Ο Μινάς θα προσθέσει το όνομά του σε ακόμα ένα τομέα της στατιστικής, από το rebound. Εδώ έχοντας το momentum από το καλάθι που πέτυχε, τα πεσκοπίδι που μάζεψε. Προσωπική ενέργεια και δικαιώθηκε. Ναρλής παίρνει για από πίσω έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Αυτές οι τελευταίες τις στιγμές. Ράντα την κάνει παιχνίδι. Καραμπάς, Χριστόπουλος. Αλλά Γιώργος Κρίντεζης. Ενώ που ο Γιωργάρας τα βάζε. Αλλά λέμε αυτά. Σαμπουτζής. Με τον Χριστόπουλο απέναντι του. Περάσει χαμηλά στον πόρο του. Ανεξάρτητα με το αν κέρδισε ή όχι το φάουλ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κατεβάσει τόσο χαμηλά την μπάλα. Με time out. Time out λοιπόν, το πρώτο.
Τσίτσιρας εκεί μεταλλεύτηκε το μικρό διάστημα της αλλαγής, τον αλλαγό καλύτερα. Ζαχαριάδης εκεί πέρα στο παρκέ. Τελειώσεις. Στη θέση του Σκενδέρογλου και του Μινά να πάρουν και αυτές τις ανάσες τους. Στου διατρή. Στο κουκούνισε ο Λιώσης με το κουμπί και στο παρκέ. Ζεστός, ζεστός. Πρώτο προβάδισμα για την ομάδα του Τσίτσιρα. 6-8. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της πρώτης στροφής της αναμέτρησης. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Για να μην τελειώσει. Τρίτο φάουλ. Δεν υπάρχουν πολλές. Τέταρτο μαθηματικό για τους γηπεδούχους. Ένα οι φιλοξενούμενοι. Είναι το τέταρτο μαθητικό, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν πολλές σε καμία περίπτωση. Ακριβώς αυτό αποφασίζουν εν τέλει. Πάμε, έχουμε επίθεση λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Σαμπουτζής. Ανεβαίνει και Σαμπουτζής για δύο. Λιβάδο από ποιον. Καραμπάς. Πάρει το φάουλ. Έξυπνο. Ήταν το δεύτερο. Καραμπάς θα γυρίσει. Όχι, δεν θα του κάνει το πατρίμπαλα. 36 δευτερόλεπτα. Ο Λιώσης για ποιο λόγο βιάζεται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Λιώσεις, το σπίτι. Πού, Ζαχαριάδης. Σαμπουτζής για δύο. Μποκάρι. 10 δευτερόλεπτα. Όλα για τη Χάνιμπολ. Θα κλέψει, θα του πάρει το πορτοφόλι. Και θα τελειώσει και τη φάση. Έχει 10. Θα πήρε όλα και φύγε. Ο Γκαμόρης. Το βάδισμα 4 πόντων. Πρώτο δεκαλέπτου, 6-10 το σκορ. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο δεκαλέπτο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Έχουμε παιχνίδι. Πολύ της κάνει, βολτέψα. Σε 10 τα παραμείνει. Σε πια 2. Αστοχό. Λυπάται από ποιον. Η μπάλα καταλήγει εν τέλει στον Τελεχάτη. Και από εκεί στο Χριστόπουλο. Η μπάλα χαμηλά. Ο Τσίρας δεν θα καταφέρει κάτι. Εδώ θα σταθούν τη χέρι οι γηπεδούχοι. Από το σώμα τελειώσει η μπάλα, πέρασε εκτός. Σου τριών πόντων από το Χριστόπουλο. Το μπουμπούνισε. Ο ηθήνωνος της ομάδας. Ο coach, ο παίχτης. Ο άνθρωπος που τα οργανώνει όλα.
πάλι την μπάλα στην κατοχή του. One man show. Αυτή τη φορά δεν θα δικαιωθεί. Μπάλα σε ποιον. Ο Καριάδης δεν τη συγκράτησε. Με φάλο το λιώσει. Απειλά. Χρυστόπουλος θα στοχίσει, μπάλα συστημένη στα χέρια του Ναγλή. Θα αποκτήσει ο Λιώση, θα περάσει εκείνο στο κέντρο. Πάει μέχρι μέσα. Σφυριξάνο. Χριστόπουλος, ο έτερος Χριστόπουλος θα σκοτήσει ο Δημήτρης. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του 11-10. Τριών πόντων από το νούμερο 11 των φιλοξενούμενων. Τον Αγλή, νέο προβάδισμα. Δύο πόντων. Τέσσερα εφτάρια. Time out, 6:34 για το τέλος, 11-13, πάντα μπροστά η ομάδα του Μπάμπη Τσίτσιρα. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το time out τελείωσε. 11-13. Ο Μινάς έχει περάσει στο παρκέ. Αν ο συγκεκριμένος έπαιζε σε ομάδα του εξωτερικού, αποκλείεται αυτός που μετέδιδε να τον έλεγε με ολόκληρο το όνομα του. Για πάσα τη λέγει η φανέλα του και εγώ έτσι θα τον λέω. Λοιπόν, Μινάς θα πάρει το screen. Πάρα πολύ όμορφα. Πόση εμπειρία έχει αυτό το παρκέ του Πικερμίου απόψε. Πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Εμφάνιση οικονομίας. Εξαιρετικός κύριος Μινάς. Λοιπόν, θα μαζέψω και το rebound.
έχει δώσει χαμηλά. Οι παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ. 11-17 προβάδισμα 6 πόντων. Μάλιστα, η απάντηση θα έρθει από τον Σαραμπά. Μαυλής Σαραμπάς μείωσε στους 4. Τι έχουμε εδώ? Χριστόπουλος για 3 από 45. Όχι. Ο Κοτσίρας αστόχησε. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Ναρλή και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Μινά. Τον Τζίτζερα δεν έχουμε δει ακόμα στο παρκέ. Ναρλής πάσε πάρα πολύ όμορφο στο Σκενδέροβλου. Ο κύριος θα αστοχήσει. Ούτε με τη δεύτερη θα κοπεί. Κάλασε την ασίστ. Έχει κέρασμα μετά. Μάλιστα. Καλαβάς θα πάει μέχρι μέσα. Δεύτερο προσωπικό συνεχόμενο καλάθι από τον Καραμπά. 15-17 στους 2. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Παρακολουθούμε και από τις δύο ομάδες. Να σκοτήριδε. Μπούνατο, Αλεξάνδρε Μπούνατο. Κοπουλός, Κοτσίρας, με φάουλ. Κοτσίρας, Κοπουλός, Αυτοκομία, ο Δημήτρης, 17, όλα. Παίρνουν το παιχνίδι στα ίσα. Μετράνε σερί 6-0. Θα και πάλι για τους Οράνι. 1-51 για το τέλος του πρώτου μικρόνου. 17-17 το σκορ. Ναρλής. Ναρλής. Για την ακρίβεια του έδειξε πάνω τα χέρια. Όσο και να διαμαρτύρεται η απόφαση. Οπ, αλλάζει. Μα τελικά μου δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Είναι και 3-6 για το τέλος. Αμπουτζής, Ναρλής. Για ποιο λόγο βιάστηκε τόσο πολύ? 6 δευτερόλεπτα για την κατοχή τους. Εκεί 6-10 το δευτερολέπτου. Κοτσίρας. Κακό. Μινάς. Σαμπουτζής. Μινάς. Για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει.
Χριστόπουλος. Καραμπάς. Θα γυρίσει, τουλάχιστον θα προσπαθήσει. Με βήματα έχει φάου. Φάου, Σκεντέρογλου. Μάλιστα. Πρώτη, 18-17, προβάδισμα, το σερί μεγαλώνει, 7-0. Έξοδος και στη δεύτερη. Καραμπάς οδηγεί την ομάδα του. Που παίρνει και πάλι σε προσωπικού. Καλής. Σκητάλη της πρωτοβορίας. Έχει αλλάξει χέρια 2-3 φορές. Ως τώρα θα γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. 1-2. Ήταν η τρίτη φορά που αλλάζει. Σκεντέρογλου πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το τελευταίο. Μια προσπάθεια. Θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Απόλυτη ισορροπία μετά τις δύο εύστοχες βολές. 12 δευτερόλεπτα. Όλα για τους υπερδούχους. Θα γίνει το λάθος. 3. Σαμπουτζής. Να αρνείς. Θα προλάβει. Θα μπορούσε. Τέλος πρώτου μικρόνου. Τις δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία με σκορ 19-19, θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο ημίχρονο. Του δεύτερου ημιχρόνου. 21-19, προβάδισμα για την Χάνιβολ. Διαχειρός Μπελεφάντη, έχω την εντύπωση. Η άμυνα θα βγει. Καραμπάς μέχρι μέσα. Σαμπουτζής. Καραδιάδης. Θα σκορπίσει. Χριστόπουλος. Ο έτερος Χριστόπουλος θα σκορπίσει και αυτός με τη σειρά του. Θα μιμηθεί τον αντίπαλό του. Για να τον τελειώσει. Θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη ενέργεια. Προσωπική βαλικαρίσια. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. 21-21. Το έτερο 0. Σκοράρε. Καραμπάς. Μπελεφάντης. Πατωθεί εκεί από Ζαχαριάδη. Και Γκαμόρη. Τι έχουμε εδώ τώρα. Απολύτως τίποτα. Θα μετρήσουμε σε λίγο πόσες ισοπαλίες έχουμε μέχρι στιγμής. Πρέπει να ήταν η δεύτερη. 19-19 με την πρώτη. Γιώσης
Ζω να αρπάξει την μπάλα. Αυτό το κάνει και ο Λαρετζάκης κάποτε. Πρώτη, έστω και στη δεύτερη, προβάδισμα με ένα. Έχουμε ντέρμπι. Τσιτσιράς Κόκυρος. Χριστόπουλος θα πάρει την εσωτερική. Πάρει και το φάουλ από ποιον. Το νούμερο 9, τον Ανόπουλο. Σε εκείνον χρεώθηκε. Με βολές. Άστορος στην πρώτη. Διακόπτω. 22-22. Μια σωστή και αυτός, όπως και ο Λιώσης. Δεν αποχωρούν και μία την άλλη σε καμία περίπτωση. Για τις γατρίς, στο σίδερο η μπάλα. Άλλη ομάδα. Είναι πριν πάθουσα. Η άλλη γιατί είναι η πρώτη ομάδα που θα μας κατέβει. Δεν θα κατέβουν οι άλλοι. Όχι, οι old school. Όχι, όχι, όχι. Εδώ τα λέμε με τον κύριο Λιάδη για το παιχνίδι στο οποίο ακολουθεί σε περίπου 16, όχι σε περίπου, συγκεκριμένα 16 και 34 αγωνιστικά λεπτά. Λοιπόν, πάλα χαμηλά της
γυρίσει. Άστοχος. Χριστόπουλος. Στον Έτερο. Θα λάβει και πάλι την μπάλα αριστερό Κυράς. Κοτσιράς. Ένα ελαφρύς προξηματάκι. Εντάξει, βασιλικό στο όριο από τον Σκεντέρογλου. Ίσα ίσα να τον βγάλει εκτός ισορροπίας. Μετά έχουμε Escapers. Fast break. Αλλού τον βρήκαμε τον κύριο Ελιάδη. Ήδη εμφάνιση. Ήδη εμφάνιση. Ήδη εμφάνιση. Όχι, εντάξει, άλυσε. Σε άλλη ομάδα τον βλέπουμε. Και κολλάνε από τους 22 πόντους. Καπα Γεωργόπουλος 27-24. Καραμπάς. Δεν αποχωρήθηκε την μπάλα καθόλου. Καλή εκεί με το ρεφ. Για το τέλος. Άρη, δώσ' αυτό στο Δάνο.
Έχει το δει τεχνική ποινή, έχω την εντύπωση. Ο Σαμπουτζής είναι από τη συγγραμμή των ελεύθερων βολών. Αλλά δεν ξέρω τι πάνω θα πάω. Άσε το συγκρότη. Τεχνικής, κατοχή κεφάλι για τους Ουράνι. Κατοχή κεφάλι για τους φιλοξενούμενους. Μοντέρογλου, σε ποιον. Παπαγιωργόπουλος και Φυσαλού. Αντιαθλητικό στα 37 και 4. Σκορ Σαμπουτζή, μάλιστα. Πάμε για δύο βολές δηλαδή. Ο Γιάννης Χριστόπουλος είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Τέσσερα δευτερόλεπτα στην κατοχή τους, αν τα εξαντλήσουν μένει και μία επίθεση ολάκερη για τους Πορτογάλοι. Τελεφάντης, Κοτσιράς. Το ένα δευτερόλεπτο θα στοχίσει επιθετικό rebound. 30-27. Διαχειρός Μπελεφάντη. 10 δευτερόλεπτα. Για τρεις, σίδερο, πάω την κυβερνούχη. Μάλιστα. Οδηγούμαστε στην τελευταία στροφή με το σκορ στο φωτεινό πίνακα, εδώ στο κλεισό του Πικερνίου, να είναι στο 30-27. Τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Εδώ που θα κρυθούν τα πάντα. Εδώ που θα λύσουν τις διαφορές οριστικά οι δύο ομάδες. Για να μάθουμε τον τελικό νικητή της πρεμιέρας. Για τη δίδυο. Καγύρης έκανε το λάθος. Χριστόπουλος, το κάτω παραράκια μου, 32-27 διαφορά και πάλι στους 5 υπάρχουν οι παιδιούχοι. Άσο το συγκρινόν πόδον, επιθετικό rebound. Λιώσει σε ακόμα ένα τρίποντο. Το τέλος, το παιχνίδι σίγουρα θα σκυρίνει.
32, νομίζω καλύτερος παίκτης της ομάδας του Τσίτσιρα απόψε. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι προσωπικοί. Πέντε αναπάντητοι πόντοι και το σκορ στο 32-32. Δεν θα βάλεις. Χριστόπουλος για κάποιο λόγο. Πρώτο χρόνο άξι την μπάλα να βγει όταν συνειδητοποιείς ότι το τελευταίο χέρι που την ακούμπησε ήταν συμπαίκτη του. Προσπάθησε, ήταν αργά όμως. Εφτάνει σερί για Μόρις και 32-34, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out, Καραμπάς θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το foul. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Προβλέψει. Καλά εκκλησία έγεψα, εκεί θα ήταν ντέρμπι, ισοδύναμες ομάδες. Δίνει το λάθος. Χριστόπουλος. Χριστόπουλος ο Γιάννης. Όταν θα το δει στο βίντεο δεν θα του αρέσει καθόλου. Πήγε να βάλει ένα τρελό θεότρελο σου. Πώς το ρωτιάς? Δύο ή τι? Δύο. Και εδώ είμαι. Παραλίγο καλά είναι φάου. Ο Κωνσταντίνος ο Σεραφή με νέο time out 5-22 για το τέλος της αναμέτρησης. Άστοχος.
47-36 από Γιάννη. Το βάτισμα ενός ποντού Σκενδέρογλου. Εύκολος. Το παιχνίδι έχει πάει στο μία σου και μία μου. Χριστόπουλος. Το μηνά κολλημένο πάνω του. Νομίζω έχουμε φάουλ. Σημαντικό για τη Hannibal. Τρία φιλοξενούμενοι. Θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους, ειδικά τώρα που δεν είναι το τέλος. Ομαδικό. Αυτό ίσως ήταν το χειρότερο νέο και απερχόμενο από πολλές Σκάνιμπολ ενά τη θέση τους αντιπάλους τους. Για να τους δοθεί αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να έχουν 4-5 κερδισμένα φάουλ. Κανένα φάουλ για την Σκάνιμπολ σε αυτά τα 6.43 της τελευταίας τροφής του παιχνιδιού. Με τις βολές του Λιώση. Ας το δοσυντρώτη. 39-42 θα παραμείνει. Έχει το δεύτερη. 39-43 στο σύν 4. Μπορεί και η μεγαλύτερη διαφορά για τους Οράνη. Καθώς οδεύουμε προς τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Χριστόπουλος για 3 είναι κακό. Το βλέπουμε από εδώ. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Μινά. Εκπληκτική πάσα στο Λιώση. Δεν θα τελειώσει. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
πάρει το φάουλ. Να το διαβάλει την παλίτσα. Έτσι σου λέει, θα κάτσε το έξω σου λέει. Καραμπά στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έτσι θα τα συγκρότη. Να πως πάει το καλαθάκι διαφορά. 40-43, αντί να γίνει το 39-45, η Cannibal μειώνει στους 3. Έτσι είναι το μπάσκετ. Ας το δω στη δεύτερη, πάνω από ποιον. Ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές, είναι το τρίτο ματικό. Φώναξε το να του πω ρε μαλάκα, φώναξε. Ε! Να πάτε ρε μαλάκα. Να πετάξει ρε μαλάκα. Άσε ρε μαλάκα. Όλη την επίθεση. Καμπουτζής. Πάλα το Χριστόπουλο, τεταδοματικό, για ποιο λόγο γίνεται το φάουλ εκεί δεν μπορώ να καταλάβω. Δεύτερο συνεχόμενο φάουλ και τη στέλνει στις βολές, μάλιστα. Άβυσσος η ψυχή του Γιάννη. Τι ακριβώς έχει σκεφτεί τώρα και... Έκανε δύο συνεχόμενα φάουλ με την ομάδα του στο μείον 3. Του στέλνει με το δεύτερο στις βολές. Αν ο Σαμπουτζής ευστοχίσει, το κάνει στην πρώτη. 40-44. Ευστοχή την πιο χρήσιμη στιγμή. Χρειάζονται καλάθι τώρα εδώ της Cannibal. Χριστόπουλος με ταυλό 42-45. Τον άφησαν. Κι άλλο φάουλ. Για ποιο λόγο στο 1 και 10 να στείλει στην αντίπαλη ομάδα βολές. Μάλιστα. Τιμωρεί για τρίτη φορά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάσει καθαρή άμυνα, δεν ξέρω. Χριστόπουλος, χρειάζονται μία άμυνα τώρα εδώ η Πορτοκαλί. Θα γίνει το λάθος. Στα 60 δευτερόλεπτα ο Μινάς μπάλα και πολύ καλά κάνει, λιώσει Σαμπουτζής. Θα σπάσει την πίεση με εξαιρετικό τρόπο. Τι έκανε ο άνθρωπος! Τι φάση έβγαλε ο Σαμπουτζής, εκπληκτικός. Σε αυτό να ανοίγει το καλάθι. Για τυπικούς λόγους θα χρεωθεί στον Αλή. 42-49. Χριστόπουλο στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Χρειάζονται πραγματάκια για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. 44-49. Τώρα που πρέπει να γίνει το φάουλ δεν γίνεται. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καθαρά μια άλλη στην Cannibal. Λιώσεις. Σαμπουτζής. Κάνανε φάουλ στο 1 και 20, στο 1 και 10 και δεκάνουν φάουλ στα 30 δευτερόλεπτα.
Okay. Περιμένεις λίγο, μήπως αποδώσει το press. Όταν βλέπεις ότι περνάει η πρώτη, η δεύτερη πάσα, πας για φάουλ μετά. Είσαι στο μείον 5. Αγλής, άστοχος την πρώτη. 14 δευτερόλεπτα, 26 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. 44 δευτερόλεπτα. Τρέχει ο χρόνος τώρα. Στόπουλος. Φετάξει την μπάλα. Rebound. 46-50. Πάμε ένα time out. Καλή ο Μπάμπης της σειράς. 1-20 και 1-10 κάνει στο δεύτερο. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Νταγλής εύκολο, 46-51. Νομίζω ότι κάπου εδώ η σένη τελετή έλαβε τέλος. Θα ήθελα να σου πω άλλα 5-52. Στα εκεί ακριβώς έχουμε. Ομάδα, νέο time out, μάλιστα. Λοιπόν, και πάλι στο παιχνίδι μας, 7 δευτερόλεπτα, Χριστόπουλος για 3. Τι έβαλε ο άνθρωπος, 49-52, 5 και 6. Έχουμε φάουλ. Πρίμα. 4 και 3. Μία βολή χρειάζονται για να πάρουν οι λίγοι. Μηδέν στις δύο και σούτ από το κέντρο. Σλούκα. Στόπουλος και αυτό μέσα! Και δύο τελικές σημείες! Τέλος παιχνιδιού! Η ομάδα του Μπάμπη Τσίτσιρα θα ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα για την Development 2. Πάρει την νίκη με σκορ 52-54.